Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα. Θεού, έργα ασχητικά για τις Άγιες Νηστείες. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αποφεύγει με άγρυπνη φροντίδα όποιος θέλει να καθαριστεί από τις αμαρτίες του, γιατί αυτά δεν ανταποκρίνονται σε ανάγκη του σώματος αλλά προέρχονται από τα πάθη, και αν κανείς τα ανεχτεί εξελίσσονται σε αμαρτία. Είναι όπως ακριβώς ο νόμιμος γάμος και η πορνεία, γιατί η μεν πράξη είναι η ίδια. Εκείνο όμως που τα κάνει να διαφέρουν είναι ο σκοπός. Ο μεν ένας συνάπτει σχέσεις για να κάνει παιδιά, ο δε άλλος για να ικανοποιήσει τη φιλιδονία του. Το ίδιο συμβαίνει και με το φαγητό, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε και όταν τρώμε από ανάγκη και όταν τρώμε από ειδονή. Ο σκοπός είναι εκείνος που συνιστά την αμαρτία. Τρώει κανείς ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού του. Όταν καθορίζει ο ίδιος πόσο θα τρώει κάθε μέρα και παρακολουθεί αν του ήταν πολύ αυτό που όρισε να φάει και πρέπει να αφαιρέσει λίγο, και αφαιρεί, ή αν δεν του ήταν αρκετό και εξαντλήθηκε και πρέπει να προσθέσει λίγα ακόμα, και προσθέτει. Έτσι σταθμίζει κανείς καλά τις ανάγκες του οργανισμού του και εφαρμόζει αυτό ακριβώς που καθόρισε, όχι για να ευχαριστηθεί από το φαγητό, αλλά για να δυναμώσει το σώμα του. Και αυτό ακόμα που τρώει κανείς, οφείλει να το τρώει με προσευχή και να κατακρίνει τον εαυτό του με το λογισμό του ότι είναι ανάξιος να δέχεται οποιαδήποτε παρηγοριά, και να μην προσέχει αν κάποιος άλλος τρώει κάτι ιδιαίτερο, επειδή φυσικά είναι απαραίτητο ή επειδή υπάρχει κάποια ανάγκη, ώστε και αυτός να θέλει και να ζητάει κάτι περισσότερο, ή να μην νομίζει ότι αυτό το περισσότερο που θα ζητήσει δεν πρόκειται να τον βλάψει. Κάποτε που βρισκόμουν στο κοινόβιο, πήγα να επισκεφθώ έναν γέροντα. Υπήρχαν εκεί πολύ μεγάλοι γέροντες, και βρίσκω εκεί τον αδερφό που τον υπηρετούσε να τρώει μαζί με το γέροντα, και του λέω ιδιαίτερα: «Ξέρεις, αδερφέ μου, ότι αυτοί οι γέροντες που τους βλέπεις να τρώνε και να έχουν κάποια καλύτερη περιποίηση μοιάζουν με εκείνους τους ανθρώπους που ενώ απόκτησαν πουγγί συνέχισαν να εργάζονται προσθέτοντας χρήματα στο πουγγί εκείνο μέχρι που το γέμισαν, και αφού το σφράγισαν εργάστηκαν και πάλι και συγκέντρωσαν άλλα 1000 νομίσματα για να τα βρουν
και να τα χρησιμοποιήσουν σε καιρό ανάγκης και να φυλάξουν εκείνα που έχουν στο πουγγί. Έτσι και αυτοί οι γέροντες εργάστηκαν πολύ και συγκέντρωσαν θησαυρούς και αφού τους φράγησαν εργάστηκαν και συγκέντρωσαν άλλα λίγα και τα έχουν τώρα στον καιρό της αρρώστιας και των γυρατιών τους και ξοδεύουν από αυτά και τα υπόλοιπα τα έχουν αποταμιευμένα. Εμείς όμως, αφού ούτε αυτό το πουγγί δεν αποκτήσαμε ακόμα, από πού ξοδεύουμε? Γι' αυτό, όπως είπα, οφείλουμε κι αν ακόμα τρώμε μόνο για την ανάγκη του σώματος να κατακρίνουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε ανάξιοι για κάθε είδους περιποίηση, ακόμα και για αυτήν την ικανοποίηση των αναγκών που επιτρέπει ο μοναχικός κανόνας, και να μην τρώμε άφοβα και απρόσεκτα. Μόνον έτσι δεν θα κατακριθούμε. Και αυτά μεν σχετικά με την εγκράτεια στα φαγητά. Έχουμε όμως επίσης ανάγκη όχι μόνο να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να απομακρυνόμαστε και από κάθε άλλη αμαρτία, ώστε όπως ακριβώς νηστεύουμε από τροφές, έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να είναι μακριά από την καταλαλιά, από το ψέμα, από την αργολογία, από την αποδοκιμασία του πλησίον, από την οργή και γενικά από κάθε αμαρτία που γίνεται με τη γλώσσα. Παρόμοια, να νηστεύουμε με τα μάτια μας, δηλαδή να μην κοιτάζουμε μάταια πράγματα, να μην πέφτουμε στην παρησία με τα μάτια, να μην κοιτάζουμε κάποιον με ανέδεια. Παρόμοια και τα χέρια και τα πόδια να εμποδίζουμε από κάθε κακό πράγμα. Και νηστεύοντας έτσι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, νηστεία δεκτή, απέχοντας από κάθε κακία που διαπράτεται με όλες τις αισθήσεις, ας προσερχόμαστε κατά την Αγία ημέρα της Αναστάσεως, όπως ήδη είπαμε, ανανεωμένοι, καθαροί και άξιοι να μεταλάβουμε τα Άγια Μυστήρια, αφού πρώτα βγούμε για να προϋπαντήσουμε τον Κύριό μας και να υποδεχθούμε με βάγια και κλαδιά ελιάς αυτόν που μπαίνει στην Άγια Πόλη καθισμένο στο γαϊδουράκι. Τι νόημα έχει άραγε το ότι αυτός κάθισε πάνω στο γαϊδουράκι? Αυτό έγινε για να επαναφέρει ο Λόγος του Θεού και να υποτάξει στη θεότητά του την ψυχή που ξέπεσε στην κατάσταση της αλογίας, όπως λέει ο προφήτης, και ομοιώθηκε με τα άλογα ζώα. Τι όμως σημαίνει να τον προϋπαντήσουμε με βάγια και κλαδιά ελιάς? Όταν επιτίθεται κανείς κατά του εχθρού του και γυρίζει πίσω στην πόλη νικητής, κάθε γνώριμός του τον υποδέχεται με βάγια, όπως ταιριάζει σε νικητή, γιατί τα βάγια είναι σύμβολο της νίκης. Πάλι, όταν αδικείται κάποιος και θέλει να παρουσιαστεί μπροστά στο δικαστή ζητώντας να εκδικάσει την υπόθεσή του, κρατάει η κλαδιά ελιάς, φωνάζοντας και παρακαλώντας να ελεηθεί και να βοηθηθεί, γιατί η ελιά είναι σύμβολο του ελέους. Γι' αυτό και εμείς υποδεχόμαστε το δεσπότη μας Ιησού Χριστό με βάγια μεν, επειδή είναι νικητής, γιατί αυτός νίκησε για λογαριασμό μας τον εχθρό μας, με κλαδιά ελιάς δε, επειδή ζητάμε από αυτόν έλεος, ώστε όπως ακριβώς νίκησε εκείνος, έτσι και εμείς ζητάμε τη βοήθειά του για να νικήσουμε και να κρατήσουμε τα σύμβολα της νίκης του. Αυτά τα σύμβολα
που εκπροσωπούν όχι μόνο τη νίκη που εκείνος κέρδισε για χάρη μας, αλλά και αυτή που κερδίσαμε και εμείς με τη βοήθειά Του και τις ευχές όλων των Αγίων. Αμήν.